Καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βιντεάκι με ο Χρήστος Τσιντσάρης. Είμαι tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Αυτό φυσικά συμβαίνει όταν δεν είμαστε σε καραντίνα. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, έχει στρίψει λίγο το μυαλό μου. Καραντίνα συνέχεια, μέσα, οπότε σκέφτηκα. Τι σκέφτηκα, μάλλον δεν σκέφτηκα. Μας κατέστρεψε η καραντίνα. Θέλω λίγο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε όλοι μέσα στα σπίτια μας να διασκεδάσουμε λίγο. Θα αφήσουμε για λίγο τη σοβαρότητα πίσω μας. Τι και αν με έχει συνηθίσει σαν έναν σοβαρό κατά τα άλλα άνθρωπο, ο οποίος λέει 2-3 απόψεις περί τατουάζ, ότι ξέρατε να το ξεχάσετε. Σήμερα τη σοβαρότητα θα την πετάξουμε στα σκουπίδια. Βασικά σε προειδοποιώ, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Ξέρω πως όσοι με ακολουθείτε μετά από σήμερα, μετά από αυτό το βίντεο, με 0 subscribers θα μείνουμε στο τέλος. Είναι δύσκολη καραντίνα, δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε, δεν θα αναλωθούμε όμως αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα ανεβάσουμε ένα κανονικότατο βίντεο. Τι να κάνουμε ρε φίλε με τόση καραντίνα όμως, τζαζέψαμε εντελώς. Έχουμε χάσει τη λογική μας. Εντάξει, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εμένα για παράδειγμα έχουν αρχίσει και μου λείπουν καταστάσεις που ζούσα μέσα στο tattoo studio, που υπό νορμάλ συνθήκες θα έλεγα «Όχρε μάνα μου, θα έσφυγα τα δόντια, θα πατούσα το κουμπί υπομονής». Είναι καταστάσεις που κουράζουν ρε παιδί μου, αλλά είμαι τόσο βλαμμένο που αρχίζουν και μου λείπουν. Μου λείπεις και σε χάνω. Πραγματικά στο tattoo studio σχεδόν καθημερινά ζούμε ανεπανάληπτες καταστάσεις με κάποιους πολύ ιδιαίτερους χαρακτήρες. Αχ, tattoo studio που είσαι. Αχ, κούλα. Ζούμε τόσες στιγμές, τόσες περίεργες, ιδιαίτερες στιγμές με πελάτες, με καταστάσεις, με όλα αυτά. Μετά από τόσες μέρες νιώθω ότι μου λείπουν πάρα πολύ. Μερικές λοιπόν από αυτές τις στιγμές σκέφτηκα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε. Όλο και κάτι περίεργο συμβαίνει σε ένα τατουατζίδικο. Μία λοιπόν από αυτές τις υπέροχες καταστάσεις που πραγματικά αρχίζουν και μου λείπουν πάρα πολύ είναι ο γνωστός σε όλους πιστεύω τους τατουατζίδες, ο Παζαρτζής. Έλα γόρι μου, τι λέει, έλα μέσα. Γεια σου. Τι λέει φιλαράκι. Το λύκο που είχαμε. Ρε φιλαράκι, θα κάνεις κάτι καλύτερο στην τιμή, να πούμε έχω τη μάνα μου άρρωστη, σου λέω, είναι στο νοσοκομείο. Πόσο έχουμε πει, γύρω στα 250. Έλα ρε, δείξε λίγο καρδιάρα, λίγο καρδιά. Λίγο down. 150 για σένα ρε φίλε, εντάξει, okay. Έχω την αδερφή μου καστρωμένη, 4 παιδιά που περιμένουν να φάνε. Πόσο παρακάτω ρε φίλε, δεν γίνεται. Πέσε λίγο να κάνουμε τα κουαζάρα εδώ πέρα. Δεν γίνεται σου λέω. Πολλά είναι ρε φίλε, σου λέω 4 παιδάκια, 4 στοματάκια έχω να ταΐσω. Αλλά τατουάζ. 100 ευρώ εντάξει, καλά είναι. Αρρώστια μεγάλη ρε φίλε, έλα σε παρακαλώ κάτω μου, πιο χαμηλά. 50 ευρώ καλά είναι. 50 ευρώ! Παρακάτω δεν μπορώ, ρε φίλε, είναι ελάχιστη χρέωση. Με 50 ευρώ εγώ αγοράζω να πούμε τα πάντα, ρε. Πλάκα μου κάνει 50 ευρώ, πέσει πιο κάτω. Ρε, δεν γίνεται σου. Έλα για την ψυχή σου να πούμε. Κάνει κάτι καλύτερο, έλα. Ρίξτε το λίγο ακόμα. Τι άλλο να κάνω, ολόκληρο λύκο μου. Ρίξτε το λίγο ακόμα. Παρακάτω δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι κάνω, χαμηλά, ρε φίλε. Πέσε λίγο να κάνουμε τα παζάρα εδώ πέρα. Για σένα τζάμπα θα στο κάνω, εντάξει. Άντε να τελειώνουμε. Τώρα μάλιστα. Λιτσάκι, έλα. Τζάμπα τατουάζ. Κάντο λίγο πιο μεγάλο αν μπορείς. Είτε το κάνεις και εμένα είτε όχι, είτε είναι μέσα στο DNA του ρε παιδί μου, ο Παζαρτζής είναι πάντα εκεί. Σταθερός στις διεκδικήσεις του, επίμονος. Είναι εκεί με έναν απότερο σκοπό. Να σε ξεφτυλίσει στο παζάρι. Φακ, φακ, φακ. Τζαμπαντίν τζαμπαντάν. Ναι ρε, τζαμπαντίν τζαμπαντάν για όλους. Φέρε όλο το σόι. Θα έχει πλάκα. Έτσι γιατί είμαστε υπεράνω χρημάτων, ρε. Γιατί είναι τέχνη, ρε φίλε, για την ψυχή της μάνας μας το κάνουμε. Η άλλη στιγμή που μου λείπει πραγματικά και τη ζούμε κάθε μέρα στο tattoo studio είναι να ακούσουμε εκείνη την υπέροχη ερώτηση. Θα πονέσει. Ναι ρε φίλε, τατουάζ είναι. Δεν θα πονέσει. Τι με ρωτάς και με ξαναρωτάς. Πάρε μια βελόνα, τρύπα τον εαυτό σου. Θα πονέσει. Όχι ρε, δεν πονάει καθόλου. Μην το πεις σε κανέναν όμως. Χαίρετε. Γεια σας. Ξέρετε, είναι η πρώτη μου φορά και φοβάμαι λίγο. Μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Θα πονέσει πολύ. Τατουάζ είναι, θα πονέσει λιγάκι. Δηλαδή πόσο πολύ. Πολύ λίγο. Κάτσε. Δηλαδή δεν βάζεις κάτι για να μην πονάει. Έτσι το κάνουμε, ξεροσφύρι. Καλά τότε με το μαλακό, ε. Εδώ στο μικρό εδώ στον καρπό, ε. Θα πονέσει. Θα δεις σε λίγο. Με το μαλακό. Σε γέννησε, σου γα***, σου γα***, σου γα***.
Αν σε πονάει τόσο πολύ, γιατί βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση? Φέρ' σου σαν άντρας, ρε. Πόσες φορές την ακούμε αυτή την ερώτηση? Πες μου πόσες. Ρώταμε, πόσες. Ρώταμε, πόσες. Πόσο πολύ πονάει? Που ξέρουν την απάντηση. Την ξέρουν. Όλοι την ξέρουν την απάντηση. Είπα να σε ξαναρωτήσω. Αλλά τόσο βλαμμένος είμαι. Ακόμα και αυτό μου λείπει. Επομένως, αδερφέ, για ξαναρώτα. Πονάει. Έλα, ρώταμε. Τι, θα ξεκινήσω τατουάζ και δεν θα με ρωτήσεις αν πονάει? Πονάει το τατουάζ, είπα κι εγώ. Άσε, πιστεύω όσο περνάνε οι μέρες και συνεχίζεται η καραντίνα, όλο και χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Αφού να φανταστείς, έχει αρχίσει και μου λείπει το πιο εκνευριστικό, σίγουρα το πιο σπαστικό, το πιο ανυπόφορο και συνηθισμένο φαινόμενο που ζει κάθε τατουατζής. Ο τύπος που όλο κουνιέται. Έλα, γόρι μου, ναι. Έλα, λοιπόν, ναι, τώρα μπαίνω για τατουάζ. Τώρα μπαίνω για τατουάζ, σου λέω. Τι λέει, Καντάση? Αυτό πρέπει να το πάρω. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Ναι, κύριε προϊστάμενο. Ναι, έχω αναρωτική σήμερα. Ναι, είμαι πάρα πολύ άρρωστος. Πρώτο πράγμα το πρωί θα είναι στο γραφείο σας. Ναι, βεβαίως. Γεια σας. Έλα, συνέχισε. Κάτσε λίγο, δεν βολεύομαι καθόλου εδώ πέρα. Κάτσε λίγο να φτιάξω. Τώρα τι? Α, κάτσε λίγο, δεν βολεύομαι. Καρφιά έχει καρέκλα, ρε, πόνος ο κόλος μου. Στοπ, να πάω λίγο τουαλέτα, μισό λεπτάκι. Έτοιμος, έλα. Πάμε. Εντάξει, ξελάφρωσες. Sorry, φίλε μου, sorry. Κάτσε λίγο να. Τέλεια. Θα κάνουμε τατουαζάκι, τι λέει? Κάτσε, γιατί με κοιτάει τον κομμενάκι απ' έξω. Γεια σου, μανάρι. Όπα, sorry. Ρε φίλε, θα σταματήσεις να κουνιάς επιτέλους? Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Έλα, κάνε τη δουλειά. Δεν θα ξανακουνηθώ, εντάξει, δεν θα ξανακουνηθώ. Στο υπόσχομαι. Εντάξει, την πέτυχα. Να αρχίσω. Sorry, παλικάρι μου, λοιπόν, συνέχισε. Ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι. Να τη σήκωσε το. Μισό λεπτάκι. Είναι σημαντικό. Έλα, μωράκι. Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι σε meeting. Θα σε πάρω μόλις τελειώσω. Ναι. Γεια. Άντε να δούμε πότε θα τελειώσουμε. Τι να τελειώσουμε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Ωπ, sorry. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, φτάνει. Συνέχισε μόνος σου. Γύρνα πίσω. Έλα, σου υπόσχομαι, δεν θα ξανακουνηθώ. Έλα, ρε, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Έλα, θα το βάλω στο αθόρυβο. Ναι, καλά άκουσες. Μέχρι και αυτός ο τύπος, ο εκνευριστικός, άθλιος αυτός τύπος που δεν μπορεί να καθίσει φρόνημα την ώρα ενός τατουάζ, ακόμα και αυτός μου λείπει. Έλα ρε φίλε, κάτσε λίγο φρόνημα να τελειώσουμε το τατουάζ. Σου το λέω, θα βγει στραβή γραμμή, πρόσεχε. Τι φάση. Κλείσε το κινητό ή βάλ' το στο αθόρυβο, μπορεί να σ' αρέσει. Αλλά κάτσε φρόνημα, ρε φίλε. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Υπό άλλες συνθήκες, όλες αυτές οι καταστάσεις θα με κούραζαν απίστευτα. Έλα τώρα που μου λείπουν. Τι να κάνουμε. Ο καθένας με τις ιδιοτροπίες του. Λοιπόν, εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτή η καραντίνα, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Τώρα, με όλη τη σοβαρότητα όμως, εύχομαι σε όλους υγεία. Να είμαστε καλά, να προσέχουμε και για μας και για τους άλλους και σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, υπομονή. Εύχομαι όμως να σας διασκέδασα σήμερα, αν και μου ήταν πάρα πολύ περίεργο να κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι. Αν σου άρεσε όμως αυτό το καινούριο στυλάκι, δύσκολο, αλλά αν σου άρεσε, λέω, γράψε μου ναι ή όχι εδώ στα σχόλια, έτσι ώστε να μην το επαναλάβουμε ποτέ. Υπό άλλες συνθήκες θα σου πρότεινα να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι, σήμερα όμως θα σου πρότεινα να το αποφύγεις. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, υπονορμάλ συνθήκες tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Τα λέμε την επόμενη φορά όμως, σε ένα σαφώς καλύτερο βιντεάκι. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Εγώ πάντως σου το είπα. Την επόμενη φορά όμως, καλύτερα να δεις αυτό το βιντεάκι. Ή αυτό. Άντε, κλείσ' το βίντεο τώρα.